7 εδάφιο. Δέλτα 7, σελίδα 1076. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη. Διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογγισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμαν το οποίο έλαβεν υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λόγια Θεού. Αν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Για να δοξάζεται σε όλους ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος εις τους αιώνες των αιώνων. Το 10 εδάφιο θέλω να μείνουμε, καθώς το τέλος πάντων επλησίασε, έκαστος, κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Οικονόμος είναι ο διαχειριστής της χάριτος του Θεού. Αυτός δηλαδή που έχει στην εξουσία του τη χάρη του Θεού. Με αυτή λοιπόν τη χάρη που μας δίνει ο Θεός, καθένας από μας και όλοι μας, ξεχωριστά ο καθένας, ας υπηρετεί σαν οικονόμος της πολυειδούς χάριτος των Θεού. Μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά ό,τι μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό είναι το μεγάλο μυστικό του χριστιανού. Ό,τι δύνατο αυτή έπραξε. Ό,τι μπορείς στην υπηρεσία των αδελφών σου. Τώρα λοιπόν ας προσευχηθούμε ο καθένας μόνος του